Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η θητεία του Προέδρου της ΕΡΤ, Κωνσταντίνου Ζούλα, ο οποίος σε μια αποχαιριστήρια εκδήλωση σε κλίμα συγκίνησης έκανε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της πενταετούς θητείας του. Earthflix, Earth News, τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και αμεροληψία, όπως προκύπτει και από διεθνείς έρευνες όπως αυτή του Reuters, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες του απολογισμού του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναμένεται να εισηγηθεί για τη θέση του προσωρινού Προέδρου, τον δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδόπουλο. Ένας κύκλος έκλεισε σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, που ολοκλήρωσε τη θητεία του στη θέση του Προέδρου της ΕΡΤ, αποχαιρέτησε τους εργαζόμενους και μίλησε για τα πεπραγμένα των 5 χρόνων. Κλείνω σήμερα ένα πενταετή κύκλο, όχι μόνο με απολύτως ήσυχη τη συνείδησή μου, αλλά και υπερήφανος για όσα όλοι μαζί καταφέραμε. Το ξέρει καλά η Κατερίνα Κασκανιώτη, θα το καταλάβει σύντομα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Η ΕΡΤ ξεκινά αυτή τη σεζόν με όρους που ζηλεύουν ακόμα και τα ιδιωτικά κανάλια και δεν θα μπορούσα να φανταστούμε τέτοια εποχή το 2019. Ειλικρινά πιστεύω ότι η σεζόν που ξεκινά θα είναι η χρονιά της ΕΡΤ και θα είναι η χρονιά που θα κεφαλαιοποιήσει η ΕΡΤ από κάθε άποψη όσα έγιναν τα τελευταία 5 χρόνια. Οικονομικά είναι πιο εύρωστη από ποτέ και προγραμματικά επίσης πιο έτοιμη από ποτέ. Τη σκητάλη θα πάρει ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαδόπουλος. Αύριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα εισηγηθεί την τοποθέτησή του στη θέση του προσωρινού Προέδρου της ΕΡΤ. Με χιούμορ, ο Κωνσταντίνος Ζούλας εξιστόρησε άγνωστα περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Ραδιομέγαρο από το 2019. Αναφέρθηκε εκτενώς στο Earthflix, στο Earth News, στο ενημερωτικό και αθλητικό site, στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στα μουσικά σύνολα, στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTTECH, αλλά και στα βήματα που έγιναν ώστε να αποκτήσει η ΕΡΤ μετά από δεκαετίες ψυχαγωγία με την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας και ποιοτικές εκπομπές και να εξελιχθεί τεχνολογικά. Ο κύριος Ζούλας επισήμανε και την επιμονή της δημόσιας τηλεόρασης στην αμεροληψία και τον πλουραλισμό. Τα τελευταία 5 χρόνια η ΕΡΤ δεν δέχτηκε ούτε πιέσεις ούτε υποδείξεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ για τη στήριξη και τη βοήθειά τους, επικαλούμενος και την ουθεσία του, εκλειπώντα πατέρα του ότι πάνω από τις θέσεις και από τις ευθύνες, το μόνο που μένει τελικά στη ζωή είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.